Και μάλιστα εδώ ο ιερέας αυτός λέει σε ανάρτησή του σε προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, καλούσε τους πιστούς να μην φορέσουν μάσκα στη λειτουργία του 15 Αυγούστου, τουλάχιστον στην Εορτή της Παναγίας. Το πράγμα λέει που ήταν αντίθετο με τα ισχύοντα μέτρα της κυβέρνησης. Ναι, πολύ σωστά ο άνθρωπος είπε. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτή τη μεγάλη ημέρα, την μεγάλη γιορτή της Παναγίας, εμείς να πάμε δηλαδή στην εκκλησία μασκαρεμένοι. Και εδώ να το πω, δηλαδή πραγματικά χαίρομαι γιατί ήμουνα σε μια εκκλησία αυτές τις μέρες όπου οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν χωρίς μάσκες. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ότι κάνουν ανυπακοή στους νόμους του κράτους, αλλά έχουν πίστη και πιστεύουν στη βοήθεια και στη σκέπη και στην προστασία του Θεού, του Χριστού και της Παναγίας. Και σε τελική ανάλυση, τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Λέει: Κανείς λέει να μην φορέσει μάσκα την εορτή της Παναγίας. Δεν πρέπει να στεναχωρήσουμε την κυρία Θεοτόκου. Η μητέρα μας θέλει να δει τα πρόσωπά μας, να δει την πίστη μας. Θέλει να μας ασπαστεί. Θέλει να μας ευλογήσει. Σε αγαπάμε, Παναγία μου, και είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά σου θα σου δώσουν αυτή τη χαρά. Δεν θα φορέσει κανείς μάσκα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ευλαβής προτροπή, θα έλεγα εγώ. Δεν υποχρεώνει κανέναν ο άνθρωπος. Απευθύνεται σε ώριμους ανθρώπους. Από εκεί μετά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, και αυτό είπαμε και εμείς τουλάχιστον, ότι δεχόμαστε αυτούς που έρχονται στην Εκκλησία όπως ο καθένας αναπαύεται να έρθει. Έστω και αν πιστεύουμε προσωπικά, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ότι στην Εκκλησία δεν πρέπει να φοβόμαστε όπως δεν φοβόμασταν τόσα χρόνια. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές αυτό. Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι κίνδυνοι, δεν εμφανίστηκαν τώρα οι ιώσεις στην Οικουμένη, στην ανθρωπότητα. Και μάλιστα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα λέμε τη στιγμή που η κοινότητα, η επιστημονική είναι διχασμένη. Άλλοι λένε δηλαδή ότι τα μέτρα, ότι πρέπει ας πούμε να ισχυροποιηθούν τα μέτρα και ειδικά το θέμα των μασκών. Άλλοι λένε ότι αυτά δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Άλλοι λένε επίσης ότι όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό είναι πολύ έτσι φουσκωμένη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά γίνεται περισσότερο για να τρομοκρατήσει τον κόσμο και να δημιουργήσει ένα προηγούμενο το οποίο θα δώσει έδαφος μετά στη νέα εποχή, αφενός να φακελώσει τους ανθρώπους και αφετέρου να τους υποτάξει. Λοιπόν, παρόλα αυτά όλα βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι καθήκον τους να καταγγέλουν αυτούς οι οποίοι ξεφεύγουν λίγο από τους κανόνες, από τους κανονισμούς. Είναι κρίμα πραγματικά και πολύ σωστά αναφέρθηκε στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες ότι γράφτηκε σε ένα site. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, λέει, αν ζούσε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ότι θα πήγαινε στην εκκλησία με μάσκα ή ότι θα χρησιμοποιούσε αντισηπτικά από εδώ και από εκεί για να μην μολυνθεί. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι. Αυτά τα πράγματα δεν συμβιβάζονται, δεν συμβαδίζουν με την πίστη μας. Και βέβαια δεν συμβαδίζουν και μιας και ανεφερθήκαμε στο θέμα της πίστης και με το πνεύμα του σημερινού Ευαγγελίου όπου ο Χριστός εκεί πέρα ζητάει ένας πατέρας από τον Χριστό να θεραπεύσει το παιδί του το οποίο είναι δαιμονισμένο. Ένα περιστατικό στο οποίο αναφέρονται και οι τρεις Ευαγγελιστές. Σήμερα έχουμε απόσπασμα από τον Ευαγγελιστή Ματθαίου, αλλά ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρεται πολύ περισσότερο στο περιστατικό αυτό. Για να δούμε λίγο από ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορήσαμε στο παρελθόν, σας το έχω ξαναδείξει και αναφέρεται στις θεραπείες δαιμονιζομένων. Είναι μια θεολογική διατριβή την οποία κάναμε στο παρελθόν και κυκλοφορεί. Υπάρχουν κάποια αντίτυπα ακόμα, αν θέλει κάποιος περισσότερο να μελετήσει, μπορεί να τα αναζητήσει στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Και όπου μέσα αναφέρεται το περιστατικό αυτό περισσότερο από την διήγηση του Ευαγγελιστού Μάρκου, ο οποίος έχει και μερικές ακόμα λεπτομέρειες. Και τι λέει εδώ ο Χριστός, πώς απευθύνεται όταν ο πατέρας έρχεται και του ζητάει να θεραπεύσει το παιδί του. Και μάλιστα του λέει ότι ζήτησε, λέει, και τους μαθητές σου να το κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά αυτοί δεν μπόρεσαν, δεν τα κατάφεραν. Είναι ένα μοναδικό περιστατικό αυτό, όπου υπάρχει μια περίπτωση μέσα στο Ευαγγέλιο, όπου σε μια περίπτωση δηλαδή οι μαθητές δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στην θεραπευτική απέτηση, ας το πούμε έτσι, ενός ανθρώπου, στο θεραπευτικό αίτημα ενός ανθρώπου. Και το περιστατικό αυτό είναι ακριβώς μετά την μεταμόρφωση, την θεία μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Θαβόρ, όπου εκεί πήρε τους τρεις κορυφαίους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη μαζί του, και άφησε τους υπόλοιπους μαθητές κάτω από το όρος. Τότε ακριβώς ήταν το περιστατικό αυτό που βρήκε την ευκαιρία ο πατέρας αυτός να πλησιάσει τους μαθητές και να τους ζητήσει να βγάλουν το δαιμόνιο από τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος ήταν δαιμονισμένος, το παιδί του δηλαδή, το οποίο ήταν μάλιστα δαιμόνιο κοφάλαλο, όπως αναφέρεται εκεί πιο κάτω στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Τι απαντάει λοιπόν ο Χριστός? «Ο γενεά άπιστος, έως πότε προς εμάς έσωμε». Και στην, αυτό είναι από τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Και στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, «Ο γενεά άπιστος και διαστραμμένη». Πολύ πιο αυστηρός το θέμα αυτό. «Έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών». Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ο Χριστός να αγανακτεί με την απιστία των ανθρώπων, η οποία γίνεται εμπόδιο στο να παρουσιαστεί η χάρις του Θεού και η θεραπευτική δύναμη του Χριστού πάνω στους ανθρώπους. Γι' αυτό ας το κρατήσουμε αυτό το πράγμα, γιατί μερικές φορές ζητάμε από το Θεό πράγματα, περιμένουμε από το Θεό πράγματα και δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Και εμείς αποδίδουμε φυσικά στο Θεό το πράγμα αυτό. Ενώ αυτό το πράγμα οφείλεται καθαρά στην δική μας ολιγοπιστία, στη δική μας απιστία. Και λένε μερικοί, να, για το θέμα, ας πούμε, τώρα των μασκών. Μα καλά, είναι τόσο σημαντικό το θέμα των μασκών. Ας κάνει ο καθένας, λέει, ό,τι θέλει. Φυσικά δεν είναι τόσο σημαντικό, και το είπαμε και άλλη φορά, το αν κανείς φοράει μάσκα ή αν δεν φοράει μάσκα. Ότι αυτοί που φοράνε μάσκες πρέπει να ανέχονται και αυτούς που δεν φοράνε. Όχι να τους καταγγέλουν. Και αυτοί που δεν φοράνε να ανέχονται και αυτούς που φοράνε. Το θέμα είναι γιατί κανείς φοράει μάσκα και γιατί δεν φοράει μάσκα. Εάν δηλαδή κινείται από κίνητρα ολιγοπιστίας, είτε στη μια περίπτωση είτε στην άλλη. Εάν λοιπόν κινείται κανείς από κίνητρα ολιγοπιστίας και φοράει μάσκα, τότε φυσικά και δεν μπορεί να τον αγγίξει χάρη του Θεού. Πώς είναι το να πηγαίνεις να προσκυνάς και να ζητάς, ας πούμε, τη βοήθεια από τον Χριστό, από την Παναγία, και εσύ να φοβάσαι ότι θα κολλήσεις? Πώς θα σε βοηθήσει μετά ο Χριστός? Πώς θα έχεις τη σκέπη και τη βοήθεια της Παναγίας? Και επί τη ευκαιρία να κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί ξέχασα μια άλλη φορά να το πω. Πολλές φορές αναφέρονται και αρχιερείς στο θέμα αυτό και λένε ότι ό,τι μέτρα εφαρμόστηκαν σε άλλες περιπτώσεις να εφαρμοστούν και στην Εκκλησία, για παράδειγμα σε άλλους χώρους. Τώρα βέβαια είμαστε σε μια φάση που βλέπετε ότι πριν από τη γιορτή της Παναγίας ανακοινώθηκαν μέτρα, μεταξύ των άλλων απαγορεύτηκαν δηλαδή οι λιτανίες. Ενώ θα μπορούσαν αυτό το πράγμα να το απαγορεύσουν την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη μέρα. Τόσο τραγικό θα ήταν αν γινόταν μερικές λιτανίες προς τιμήν της Παναγίας μας? Και λέτε αυτοί οι οποίοι λέτε αυτά τα πράγματα μετά ότι πιστεύετε? Έτσι πιστεύετε? Έτσι τα είχατε, ας πούμε, πώς το λένε, υμνολογείτε την Παναγία? Και είδα αυτές τις μέρες πολλούς ύμνους έτσι προς την Παναγία. Αλλά τα οποία όμως προσωπικά τα βλέπω με πολύ υποκριτική διάθεση και στάχτη στα μάτια του κόσμου. Από τη μια δηλαδή να επιβάλλουμε μέτρα για αυτούς που θα έρθουν στην Εκκλησία, να φτάνουμε στο φαινόμενο να μην μπορεί άλλος να εκκλησιαστεί λόγω των αλλεπάλληλων μέτρων, διότι και οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και αυτοί. Σου λέει να φοράω μάσκα, να απολυμαίνουμε, να κάνω, να ράνω κτλ. Να πηγαίνω εκεί και να με διώχνουν. Σου λέει ο άλλος, δεν θα πάω και με μένα στην Εκκλησία. Θα πάω αργότερα στην Εκκλησία. Και συναντάμε μετά το φαινόμενο αυτό, βέβαια οι εκκλησίες να αδειάζουν. Δεν έχουν όλοι την ίδια πίστη. Άλλοι έχουν περισσότερη πίστη, άλλοι έχουν λιγότερη. Λοιπόν, ήθελα να καταλήξω στο εξής. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει και στους ναούς να έχουμε ανάλογα μέτρα με αυτά που έχουμε σε άλλους χώρους. Τουλάχιστον δηλαδή ανάλογα. Εάν δηλαδή δεν πιστεύετε ότι αυτός ο χώρος είναι ιερός, πώς ανέχεστε μέσα σε χώρους εστίασης οι άνθρωποι να μην φοράνε μάσκα? Μα θα μου πεις, πώς θα φορέσει ο άλλος μάσκα εάν τρώει, εάν πίνει? Ωραία, θα σας πω εγώ πώς θα φορέσει. Όταν δεν τρώει και όταν δεν πίνει, να φοράει μάσκα. Λοιπόν, όταν πηγαίνει μέσα στο κατάστημα αυτό, να φοράει μάσκα. Όταν πηγαίνει να πληρώσει, να φοράει μάσκα. Λοιπόν, ο χώρος της εκκλησίας δεν έχει τροφή? Ο αμνός του Θεού
το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν είναι τροφή για τον άνθρωπο, τι φανταστήκατε ότι είναι, φαντασία είναι. Δεν πρέπει να πάει κανείς να κοινωνήσει. Δεν θα πάρει το αντίδωρο. Δεν είναι τροφή αυτό. Βέβαια, για μας είναι τροφή σώματος και ψυχής. Ψυχής και σώματος κατ' εξοχήν. Αλλά μιλάω τώρα με την κοσμική ορολογία. Σε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν τον έξυπνο, ότι μας προστατεύουν δηλαδή τάχατες, ότι φροντίζουν για την υγεία μας. Ποια υγεία μας φροντίζουν? Να μας καταστρέψουν θέλουν με τον τρόπο αυτόν, διότι θέλουν να μας στερήσουν την ευλογία του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα το οποίο μας στερούν όταν επιβάλλουν αυτά τα μέτρα στην Εκκλησία. Και όταν απαγορεύουν με τον Α ή Β τρόπο τους ανθρώπους να έρχονται στο ναό και να προσεύχονται. Και μόνον η Θεία Κοινωνία και μόνον το αντίδωρο, δεν υπάρχει εκεί πέρα, δεν υπάρχουν τα κόλληβα στα μνημόσυνα που κάθε Κυριακή σχεδόν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να κάνουν. Πώς θα τα φάνε οι άνθρωποι αυτά όταν είναι με μάσκες? Σας ρωτάω, πώς θα τα φάνε αυτοί οι άνθρωποι όταν είναι με μάσκες? Πώς θα πάρουν τον αγιασμό? Και όσοι ακόμα δεν κοινωνάνε, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι λίγοι κοινωνάνε, δεν είναι όλοι. Λοιπόν, πώς θα πάρουν αγιασμό? Πώς θα πάρουν τα κόλληβα? Πώς θα πάρουν την αρτοκλασία? Δεν είναι λοιπόν χώρος εστίασης η Εκκλησία με την ευρεία έννοια αυτή? Αυτό θα έπρεπε η Εκκλησία, συγχωρέστε με, να το διεκδικήσει αυτό το πράγμα. Ότι αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν πιστεύετε, πρέπει αυτόν τον χώρο να του σεβαστείτε, να σεβαστείτε τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτόν τον χώρο. Τους χριστιανούς δηλαδή. Τους χριστιανούς να σεβαστείτε. Λοιπόν, πρέπει να ξυπνήσουμε, αδελφοί μου, να ξυπνήσουμε και να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας. Αυτό είναι στοιχειώδες ανθρώπινο χριστιανικό δικαίωμα. Δεν αναφέρομαι, όπως βλέπετε, καθόλου από εκεί και μετά στην ιερότητα του χώρου. Που θα έπρεπε και αυτό το πράγμα να το διεκδικήσει η Εκκλησία. Γιατί αυτό τι, το αποσιωπούμε? Δεν υπάρχει το Σύνταγμα το οποίο δέχεται σαν επικρατούσα θρησκεία την Ορθόδοξη Ανατολική, το Ορθόδοξο Ανατολικό δόγμα? Δεν υπάρχει το Σύνταγμα το οποίο προστατεύει την αγωγή των παιδιών μας σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ανατολικό δόγμα? Άλλο αν αύριο αυτοί φυσικά που τα λένε όλα αυτά, το ξέρω ότι αυτοί θέλουν να τα απαλείψουν όλα αυτά από το Σύνταγμα. Και το ότι δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, γιατί φοβούνται ακόμα την αντίδραση του κόσμου. Μα αν εμείς είμαστε μέσα στη σιωπή των αμνών, όλο αυτό το πράγμα να μην μιλούμε, φυσικά και θα το κάνουν. Το επόμενο βήμα που θα κάνουν θα είναι αυτό. Αλλά είναι σαν μόνοι μας δηλαδή να καταστρέφουμε τον εαυτό μας, να καταστρέφουμε το μέλλον των παιδιών μας. Ας ξυπνήσουμε. Αυτό λέμε. Γι' αυτό φωνάζουμε, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Λέει σήμερα ο Χριστός, δια την απιστίαν ημών. Αν δεν έχουμε πίστη, τίποτα δεν γίνεται. Και αυτό ο διάβολος το ξέρει. Γι' αυτό υποδαβλίζει διαρκώς, υποσκάπτει την πίστη των ανθρώπων. Και αυτών που έρχονται στην Εκκλησία και τους κάνει να μην έρχονται, και αυτών που δεν έρχονται για τους λόγους και λένε μετά ότι είμαι ευπαθής ομάδα ή το ένα το άλλο τώρα. Ποιος σέβεται τις ευπαθείς ομάδες? Τώρα ας πούμε λένε ότι υπάρχουν ευπαθείς ομάδες οι οποίες δεν πρέπει να φοράνε μάσκα. Το ξέρετε αυτό? Για να μιλήσω λίγο έτσι και σαν γιατρός. Υπάρχουν ευπαθείς ομάδες οι οποίες δεν πρέπει να φοράνε μάσκα. Άνθρωποι με χρόνια πνευμονικά νοσήματα, με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Μισό λεπτό να βρω εδώ και ένα πολύ ωραίο από έναν γιατρό, παιδίατρο, ο οποίος αναφέρεται στις μάσκες στα παιδιά. Μα επιτέλους, ας σεβαστούμε τα μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά με μάσκες, πού ακούστε και αυτό το πράγμα? Ας σεβαστούμε τα μικρά παιδιά. Επιτέλους, είμαι και παιδοψυχίατρος. Το λέω αυτό γιατί έχω δηλαδή όχι μόνο δικαίωμα, υποχρέωση να μιλήσω υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών. Και λέει εδώ, έχω το άρθρο αυτό το οποίο έχω μπροστά μου, από... δεν τον γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, ένας γιατρός, Αναστάσιος Χατζής, λέει, παιδίατρος εντατικολόγος. Ποιος μπορεί πιο ειδικός να μιλήσει για το θέμα αυτό των μασκών? Διευθυντής, λέει, παιδιατρικής μονάδας εντατικής θεραπείας στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών. Και λέει ότι γίνεται συνεχώς, λέει, συζήτηση για τα παιδιά αν πρέπει να φορούν μάσκα ή όχι. Λοιπόν, και πιο κάτω, για να μην χρονοτριβήσω πολύ, τονίζει το γεγονός ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει να γνωρίζουμε ένα σοβαρό κίνδυνο που έχουν τα παιδιά όταν φορούν τη μάσκα. Λοιπόν, ποιος είναι ο κίνδυνος αυτός? Καταρχήν, ότι η μάσκα δυσκολεύει την αναπνοή. Είπαμε προηγουμένως στις ευπαθείς ομάδες που είναι και στους ενήλικες, όχι μόνο στα παιδιά. Το λέει και αυτός εδώ, ότι εάν, λέει, ένας ενήλικας, αν δεν έχει χρόνιο αναπνευστικό ή καρδιακό πρόβλημα, μπορεί να προσαρμοστεί και να ρυθμίσει ανάλογα την αναπνοή του. Σε ορισμένα πλαίσια, βέβαια.
Ένα παιδί λέει αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Πολύ περισσότερο αν τρέξει, αν παίξει, αν γελάσει, αν φωνάξει. Φαντάζεσαι τώρα παιδιά με μάσκες να τρέχουν, να φωνάζουν, να έχουν έντονη δραστηριότητα κτλ. Πώς. Σε αυτή την περίπτωση λέει η αναπνοή του γίνεται πιο γρήγορη, πιο απότομη και πιο βαθιά. Αν λοιπόν το παιδί προσπαθήσει να πάρει μια απότομη και βαθιά αναπνοή μέσα από τη μάσκα, είναι σαν κάποιος να το έχει κλείσει το στόμα και τη μύτη με την παλάμη του. Η προσπάθεια αναπνοής με φραγμένο το στόμα και τη μύτη δεν προκαλεί είσοδο του αέρα όπως γίνεται στην κανονική αναπνοή. Αυτό έχει δύο συνέπειες. Πρώτον, απότομη πτώση του οξυγόνου στο αίμα του παιδιού. Δεύτερον, μεγάλη αύξηση της αρνητικής ενδοθωρακικής πίεσης. Και τα δυο μαζί αυτά δυσκολεύουν την καρδιακή λειτουργία με κίνδυνο ή την καρδιακή ανακοπή ή την εμφάνιση οξέως πνευμονικού ειδήματος. Πού είναι οι εισαγγελείς, εγώ σας ρωτάω τώρα, πού είναι οι εισαγγελείς που τα διαβάζω αυτά τα πράγματα, πού είναι οι εισαγγελείς να εξετάσουν την ομολογία και την καταγγελία, αν θέλετε, της απόφασης αυτής, του γιατρού εδώ, της ομολογίας του γιατρού, και να πάνε σε αυτούς που λέγονται λοιμοξιολόγοι, δεν ξέρω πόσο άλλο λέγονται και παίρνουν τις αποφάσεις, και να δουν αν οι αποφάσεις αυτές είναι σωστές. Και να μας πούνε πόσα παιδιά κινδυνεύουν ένεκα αυτών των λαθεμένων αποφάσεων. Πόσοι ενήλικες κινδυνεύουν ένεκα αυτών των λαθεμένων αποφάσεων. Και δεν μας λένε κάθε μέρα στην τηλεόραση, γιατί ακούω καμιά φορά και εγώ στις ειδήσεις. Τόσοι λέει πεθάναν, τόσοι πεθάναν, τόσοι πεθάναν. Εγώ σας λέω πολύ περισσότεροι πεθάναν επειδή δεσμεύτηκαν χώροι, υποτίθεται, για τον κορονοϊό και δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε στα νοσοκομεία και να νοσηλευτούν έτσι όπως πρέπει. Επειδή παιδιά ταλαιπωρούνται κατά αυτήν την έννοια και δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την υγεία τους κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και δεν ακούω, δυστυχώς δεν ακούω και την ιατρική κοινότητα να μιλάει. Βγαίνει ο διευθυντής, ας το πούμε έτσι, των γιατρών, ξέρω εγώ, πανελληνίων κτλ., που ξέρω ότι είναι της κυβέρνησης, ας το πούμε έτσι, λοιπόν. Το θυμάμαι και από τα πανεπιστήμια, κάποτε ήμασταν κοντά, ας το πούμε έτσι, στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και κανείς δεν μιλάει από τους υπολείπους. Πού είναι οι εισαγγελείς αυτοί που τόσο εύκολα ευαισθητοποιούνται στο αν ένας παπάς βγει και μιλήσει ότι μη φοράτε μάσκα, να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα αυτό. Συγχωρέστε με έτσι που αγανακτώ. Αλλά δηλαδή εδώ είναι, η κατάσταση είναι τραγελαφική. Υποτίθεται ότι ενδιαφερόμαστε, λέει, για την υγεία των ανθρώπων. Ποια υγεία των ανθρώπων? Μήπως ενδιαφέρεστε κι εσείς για να ξεπαστρευτούν περισσότεροι άνθρωποι το γρηγορότερο, όπως λέει ο Bill Gates και κάποιοι άλλοι? Δημοσία, δεν είναι συνωμοσιολογία αυτό. Αυτό έχει δημοσιευτεί παντού. Το ξέρουν οι πάντες. Ότι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή την ανθρωπότητα, με άτυπο τρόπο, μέσα από τα διευθυντήρια και τις λέσχες, σκοπό έχουν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Για ποιο λόγο? Για να ζούμε καλύτερα, υποτίθεται, οι υπόλοιποι. Αυτό είναι σύμφωνο με τη δημοκρατία, είναι σύμφωνο με την ηθική την οποία πρεσβεύουν αυτοί οι οποίοι βγάζουν τους κανόνες και τους νόμους αυτούς? Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε. Τα παιδιά κινδυνεύουν. Εγώ αυτό θα πω αυτή τη στιγμή με βάση και το άρθρο αυτό και σαν γιατρός προσωπικά, αλλά και είναι πολύ πιο ειδικός ο άνθρωπος αυτός που τα γράφει αυτά, διότι είναι εντατικολόγος ο άνθρωπος, γνωρίζει λεπτομέρειες της φυσιολογίας και της λειτουργίας των παιδιών. Δηλαδή, μπορεί τα παιδιά να κινδυνεύσουν από ευνίδιο θάνατο, να πεθάνουν δηλαδή ένεκα αυτής της φραγής της αναπνοής τους ή να πάθουν ένα πνευμονικό είδημα. Και πολύ περισσότερο αν ένα παιδί έχει και μία άλλη πάθηση. Βλέπετε τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, διότι λένε, ας πούμε, πέθανε από κορονοϊό, αλλά όμως λέει υπάρχει, λέει, και υπόστρωμα, λέει, υπάρχει και υπόστρωμα. Λοιπόν, και εδώ, αν υπάρχει κάποιο υπόστρωμα άλλης νόσησης, φυσικά, αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν ιδιαίτερα από το αν φοράνε μάσκες. Έλεος. Τουλάχιστον τα παιδιά να απαλλαγούν παντού, σε όλους τους χώρους, από την χρήση μάσκας. Αν θέλετε οι ενήλικες να φοράτε μάσκες, φοράτε για να μην μεταδίδετε εσείς, υποτίθεται, όχι τα παιδιά να φοράνε. Και λέει εδώ ο άνθρωπος αυτός, καταλήγει ότι πρέπει να ενημερώσουμε από εκεί μετά τα παιδιά ότι κινδυνεύουν στις περιπτώσεις αυτές και τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες ιατρικές. Αυτά ας τα ψάξουν καλύτερα και οι γονείς, αλλά και αυτοί που είναι οι περισσότερο υπεύθυνοι στο ιατρικό κομμάτι. Εδώ εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή περισσότερο, και γι' αυτό το θίγω το θέμα, το πνευματικό κομμάτι, διότι βλέπετε ότι με το άλοθη αυτό, ας το πούμε έτσι, της προστασίας της υγείας, θέλουν εμάς να μας μαντρώσουν. Θέλουν να μας στερήσουν τη Θεία Λειτουργία, την προσευχή, την Εκκλησία. Τη στιγμή που λέει σήμερα ο Χριστός
στους μαθητές του, όταν πήγαν αργότερα και τον ρώτησαν, εμείς λέει, γιατί δεν μπορέσαμε, λέει, να βγάλουμε, λέει, το πονηρό αυτό πνεύμα από το παιδί αυτό. Και τους είπε βέβαια ο Χριστός, δια την απιστία ημών, λόγω της ολιγοπιστίας σας, αλλά και τους είπε ότι, και τούτο, ότι τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξερθήν η μίαν προσευχή και νηστεία. Ο διάβολος δεν φεύγει με την μυγοσκοτόστρα. Ο διάβολος για να φύγει, τα πονηρά πνεύματα για να φύγουν, θέλει προσευχή και νηστεία. Γι' αυτό ακριβώς ο διάβολος θέλησε να μας στερήσει την προσευχή. Την νηστεία, εντάξει, με άλλους τρόπους, ας πούμε, προσπαθεί να μας την ακυρώσει. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι η νηστεία. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι η προσευχή. Διότι όταν, ας πούμε, κλείνει τις εκκλησίες, φυσικά στερεί από τον άνθρωπο την προσευχή. Βέβαια, θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι και μακάρι. Και φυσικά με εν όψη όλων αυτών, βλέπετε τώρα πάλι των προειδοποιήσεων που μας κάνουν ότι μπορεί να ξανασυμβούν αυτά κλπ. Κλπ. Πρέπει πλέον οι χριστιανοί τι, να κάνουν ένα δωμάτιο του σπιτιού τους, να το κάνουν εκκλησία, να το κάνουν εκκλησάκι. Αυτό είναι μια άποψη πλέον. Πρέπει όλη η οικογένεια να μάθει περισσότερο, να μαζεύονται όλοι και να προσεύχονται. Δεν λέω ότι αυτό υποκαθιστά φυσικά τον εκκλησιασμό της Κυριακής, αλλά είναι και αυτό κάτι σημαντικό κατά από αυτές τις συνθήκες. Διότι ακριβώς ο διάβολος θέλει να μας στερήσει και αυτό το λίγο το οποίο είχαμε. Δηλαδή, έχει ένας άνθρωπος να πάει 10 λεπτά στην εκκλησία την Κυριακή, να προσευχηθεί για όλη την εβδομάδα, να του δώσει δύναμη ο Χριστός, να του δώσει έμπνευση, να του δώσει κουράγιο, να του δώσει φώτιση, και εμείς αυτό θέλουμε να το περικόψουμε, να το ψαλιδίσουμε. Άνοιξε μου την εκκλησιά να πω να προσκυνήσω όπως του πρέπει του Χριστού να τον μυρολογήσω. Δεν θα έχεις Παναγία μου κανέναν στο πλευρό σου στον πόνο τον αβασταθώ για τον μονάχο γιο σου. Δεν με αφήνουνε, Χριστέ, να σε μυρολογήσω μήτε και κάτω από το σταυρό να έρθω να ξαγρυπνήσω. Πώς το επέτρεψες, Θε, φέτος αυτό να γίνει πάνω στον ξύλινο σταυρό, το τέκνο σου να μείνει. Δεν θα σε βγάλουνε, Χριστέ, απ' την ωραία πύλη, μόνο σου πάνω στο σταυρό και δίπλα ένα καντήλι. Άμετε να χτυπήσετε πένθυμα την καμπάνα, μόνη τη στέκει στον σταυρό του Θεανθρώπου η μάνα. Δεν θα αποκαθυλώσουνε το Άγιο σου σώμα, πως θα σ' αντέξει ο σταυρός που το κρατάει το χώμα.
Έλατε όλοι δίπλα μου, όσοι τον αγαπάτε, να το βροντό φωνάξουμε, όσοι μερών κρεμάτε. Τη Μεγάτη Παρασκευή άφηστε με να πάω, να κατεβάσω απ' το σταυρό εκείνον π' αγαπάω. Να μπει στον επιτάφιο, τα εγκομιά να πούμε, την άλλη μέρα το πρωί Ανάσταση να δούμε. Χριστέ μια χάρη σου ζητώ, δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Άσπλαχνα φέτος φέρθηκα και να με συγχωρέσεις. Άσπλαχνα φέτος φέρθηκα και να με συγχωρέσεις.